Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Μολέτ, τον κύριο Παπανάτσα, στο χωριό μας, στο Ρίζωμα Τρικάλων. Αύριο, πρόεδρε, είναι το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Εντούρο. Για πες μας. Πρώτος αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και Κυπέλλου. Ωραία. Συμμετοχές 120 μέχρι στιγμής και έχουμε μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ να δηλώσουν όσοι δεν έχουν δηλώσει ακόμη. Ωραία. Άρα συνεχίζουν, έρχονται δηλαδή. Έχει ακόμα κόσμο. Από ποιες πόλεις περίπου, έτσι να δώσουμε λίγο στιγμή. Από την Ελλάδα. Από Λίμνο, από Ρόδο, από παντού. Είναι Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, είναι ο πρώτος αγώνας που γίνεται φέτος. Ωραία. Είχαμε την τιμή να τον διοργανώσουμε εμείς. Ένας αγώνας που για να σχεδιαστεί έχει πάρα πολύ τρέξιμο και χρειάζεται πάρα πολύ κόσμο. Και επιλέξτε και το χωριό μας και είναι μεγάλη. Πάντα το Ρίζωμα είναι δίπλα μας όλα τα χρόνια. Τι ώρα θα ξεκινήσουν αύριο οι αγώνες? Ο αγώνας αύριο παίρνει κίνηση 9 η ώρα το πρωί από την πλατεία του Ριζώματος. Ωραία. Και ξεκινάνε για το κομμάτι πίσω που έχουμε το πιστάκι το δικό μας. Mm-hmm. Και από εκεί μπαίνουν στις ειδικές, μία-δύο ειδικές και μετά ξεκινάνε την απλή. Και θα κάνουν 160 χιλιόμετρα μέσα στο βουνό αύριο. Α, ωραία. Η απονομία, από ό,τι μου είπε και ο πρόεδρος, θα γίνει εδώ στο κέντρο. Η απονομία θα γίνει εδώ στο Δημαρχείο μπροστά. Αύριο το απόγευμα περίπου στις 4 με 4,5 ανάλογα πότε θα τερματίσει ο τελευταίος αθλητής. Και εδώ στο Δημαρχείο δίπλα, τι γίνεται τώρα, πηγαίνουν. Αυτή τη στιγμή περνάει τεχνικό έλεγχο όλα τα μηχανάκια, να δούμε αν όλα έχουν πινακίδες, δουλεύουν τα φώτα τους, είναι μέσα στα όρια του θορύβου, οι γιατρούς, αν έχουν περάσει αθλητές και παίρνουν το σηματάκι και είναι έτοιμοι για να τρέξουν τον αγώνα. Ωραία, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, λες και πας για μπάνιο.